Είναι σημαντικό τώρα που περνάς λίγο δύσκολα, ας πούμε, επαγγελματικά, ότι υπάρχει ο Φίλιππος. Βέβαια και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Υπάρχει μια πολύ σταθερή και ουσιαστική σχέση από πίσω που έχεις έναν άνθρωπο να στηρίζεις και να συζητάς έστω και να σε καταλαβαίνει και να νιώθεις μια ασφάλεια. Και πάλι σου λέω δεν έχω περάσει πολύ δύσκολα. Ναι. Σε καμία περίπτωση, απλά ήταν το πρώτο σοκ που μας είπαν ότι σταματάμε και δεν ήταν το σοκ. Το περιμένεις αυτήν την εποχή που μπορεί να σε πει είναι ότι ίσως σκέφτηκα ότι είχα τόσες προτάσεις. Γιατί, ναι. Δηλαδή, να πω ότι ήταν η μόνιμη επιλογή να πω εντάξει, δεν είχα και κάτι άλλο, έγινε αυτό, σταματάμε, δεν τρέχει και τίποτα. Ήταν λίγο το ότι είπα, τι κρίμα. Τι κρίμα με 4-5 προτάσεις τηλεόραση που άλλοι αυτήν την εποχή δεν έχουν. Δηλαδή, είναι τόσο σπάνιο. Με περίμεναν από όλες αυτές τις σειρές να απαντήσω και ξαφνικά επιλέγω εγώ αυτή τη σειρά που πριν τα Χριστούγεννα έχω μείνει άνεργη και δεν ξέρω καν, ας πούμε, πότε και θα πληρωθώ, φαντάζομαι, γιατί μέχρι τώρα η Άνωση δεν έχει δώσει δείγμα ότι δεν πληρώνει, αλλά θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, φαντάζομαι. Αυτό ήταν το σοκαριστικό. Το συζητάτε αυτό, δηλαδή το ότι μπορεί να παντρευτείτε, ξέρω εγώ, να κάνετε οικογένεια. Κοίταξε να δεις. Γενικότερα είμαστε μικροί και είμαστε και δύο ελεύθερα πνεύματα προς το παρόν και περνάμε τόσο ωραία έτσι που δεν χρειάζεται ούτε ευθύνες ούτε τα βάρη αυτά. Του παιδιού ακόμα και του γάμου, που θεωρώ ότι για να κάνεις γάμο χρειάζεται ένα παιδί. Αν και νομίζω, καταλαβαίνω το κομμάτι που λέει η ψυχολογία, ας πούμε, ότι είναι διαφορετικό να είσαι παντρεμένος χωρίς παιδί, αλλάζουν ισορροπίες και μετά είναι καλό να κάνεις το παιδί. Τι γιατί λέει η ψυχολογία? Ότι είναι καλύτερο να περάσεις και το στάδιο του γάμου δεν είναι τυχαίο, ας πούμε. Ναι. Να είσαι απλά ένα παντρεμένο ζευγάρι χωρίς παιδιά και αυτή η διαδικασία, ας πούμε, σε αλλάζει ακόμα και τη διαδικασία του γάμου. Τι συμβαίνει το παντρεύεσαι? Βάρος, λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγο, δεν ξέρω, αν δεν γίνει νομίζω για το παιδί, λίγο το έχω στο μυαλό μου ότι κάπως, δεν το έχω αρνητικά ότι είναι πνίξιμο, ας πούμε, αλλά ότι κάπως αχρίαστο το πράγμα μου κάνει. Αλλά το γάμο σαν γάμο, σαν μυστήριο. Όχι το μυστήριο, το μετά. Το μετά, σαν αίσθηση. Πώς το ξέρω. Φαντάζεσαι, τι νομίζεις τι συμβαίνει? Νομίζω δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά, ας πούμε, γιατί και τώρα, ας πούμε, ο τρόπος που ζω είναι σαν αντίστοιχα ενός παντρεμένου ζευγαριού, αλλά αυτό ότι έχει τη σφραγίδα ότι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, σε φαντάζομαι. Με αγχώνει αυτό. Και με αγχώνει και με εγωιτεύει ταυτόχρονα. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Γενικά είμαι της πολύ ρομαντική και από μικρή. Θέλω αυτό. Τον πρίγκιπα, την πριγκίπισσα μαζί για πάντα, χωρίς προβλήματα και όλα τέλεια και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή είμαι του απόλυτου δοσήματος. Δεν το συζητώ. Το έχω πολύ έντονο αυτό. Που δεν ξέρω, μεγαλώνοντας με όλα αυτά που βλέπω, ξέρω πόσο δύσκολο είναι και τι. Πολύ σπάνιο μπορείς να το πετύχεις. Αλλά παρόλα αυτά, εύχομαι και ελπίζω να είμαι στις εξαιρέσεις. Τι νιώθεις για σένα? Εγώ νιώθω ότι είμαι από τους ανθρώπους που με το δικό μου τρόπο, που δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα του ταλέντου, του καλού παιδιού, του επαγγελματία ή δεν ξέρω εγώ τι. Διαφέρω λίγο. Ναι. Αυτό νιώθω. Γιατί διαλέγουν εσένα και σου κάνουν πρόταση για 5 σύριαλ σε μια χρονιά που δεν γίνονται σύριαλ? Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικά ό,τι σε συνεργασίες κάνω, πάντα με όσους συνεργάζομαι θέλω να ξανασυνεργαστούν μαζί μου, γιατί υπάρχει πολύ καλή χημεία και είμαι ένας εύκολος άνθρωπος και προσάρμοστη γενικά σε όλες τις συνθήκες. Δεν γκρινιάζω εύκολα, δεν θα δημιουργήσω πρόβλημα ποτέ. Ναι. Δεν έχω κανένα θέμα με τα ρούχα, το μακιγιάζ, τα μαλλιά, το ποιος θα παίξει πρώτος, ποιο όνομα θα φανεί, τι, καθόλου. Είμαι πολύ χαλαρή, νομίζω, αυτό μετά και ταυτόχρονα και επαγγελματίας. Ναι. Εσύ γιατί είσαι έτσι? Δηλαδή, καλά κάνεις και είσαι έτσι, αλλά πού το ήξερες ότι πρέπει να είσαι έτσι? Εγώ έτσι είμαι από μικρή. Mm. Γιατί γενικά νομίζω, επειδή είχα πολύ υπερπροστατευτική μητέρα, μονίμως είχα το σύνδρομο της καλής μαθήτριας. Ότι πρέπει σε όλα να ανταπεξέλθω και να είμαι. Προτιμώ να καταρρεύσω παρά να παρατήσω μια δουλειά στη μέση. Νομίζω ότι αν δεν καταφέρω να ανταποκριθώ, θα. Να διαλύσει, αυτό είναι το χειρότερό μου. Ναι. Το έχεις πάθει ποτέ, δηλαδή έχεις πάθει. Έχεις φτάσει σημείο να καταρρεύσεις? Ναι, για έχω να φτάσει να κλατάρω, ναι, αλλά και πάλι ήμουν εντάξει. Δεν έμεινε τίποτα πίσω από τις υποχρεώσεις που είχα. Παρόλο που δεν άντεχα. Ναι. Δεν γινόταν να το απεξέλθω, ναι. Τι είχε συμβεί, δηλαδή? Είχα πάθει μια μήνυ υπερκόπωση. Ναι. Ψυχολογικά, σωματικά ήμουνα σε κατάσταση που δεν γινόταν να δουλέψω. Παρ' όλα αυτό βρήκα τον τρόπο να ξεκουράζω με έναν τρόπο και να ψυχολογικά με υποστήριξη να καταφέρω να ανταπεξέλθω εκείνη τη σεζόν που έκανα και καθημερινή σειρά και θέατρο και διάφορα. Τον προστατεύεις τον εαυτό σου δηλαδή τώρα? Ναι, έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι νομίζω. Τον κρατάω πολύ πιο πίσω νομίζω από όσο πρέπει. Αλλά θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Δηλαδή εκεί που τα έκανα όλα μαζί, τώρα πια κάνω πολύ λιγότερα από όσο αντέχω. Ναι. Ακριβώς γιατί θέλω σιγά σιγά να το πάω να βρω τις ισορροπίες μου, μάλλον. Mm. Και επειδή λίγο με το θέατρο είσαι πρέπει να είσαι πολύ στρατιώτης. Ναι. Και επειδή μόνο στρατιώτης όλη μου τη ζωή,
θέλω λίγο να μην είμαι πια. Αλήθεια, πήρες τέτοια απόφαση. Ναι. Να σταθείς πίσω, ε. Ναι, ναι. Πολύ ρίσκο αυτό στις εποχές. Πολύ ρίσκο και εντάξει, μέχρι τώρα καλά έχει πάει. Θέλω να σου πω, δεν το έχω μετανιώσει, αλλά ναι. Σε 2-3 χρόνια δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.